Καυτό. Γιατί? Από πού καίει. Να κάνω μια παρέμβαση. Ναι, ναι. Μήπως να το ανοίγαμε λίγο εδώ. Να γίνει πιο κοντό, τη μία μεριά. Από τη μία. Ναι. Παιδιά, αφήστε το πηδάνε κάτω. Κι όμως, κοίτα τι ώρα που θα... Ε? Ή μήπως κατάλαβες τι θέλα να... Ναι, αλλά τώρα είναι σαν να μου έχει... Όχι, είναι σαν πολύ ώρα. Σαν να βγει από την τουαλέτα και να έχει πιαστεί από μέσα το... Λες. Ναι, λέω να δω. Εντάξει, τότε κατέβασέ το. Πιστεύω ότι είναι το τέταρτο και το πιο καυτό. Το σημερινό. Ναι, και το πάπου. Του Νίκου θα του αρέσει. Πιστεύω ότι θα του αρέσει. Θα είμαι το τέταρτο παράθυρο, σωστό. Ναι, το τέταρτο και το πιο σωστό. Τη Δευτέρα να βάλω άλλο χρώμα. Τη Δευτέρα... Μαύρο. Μαύρο. Όχι, τη Δευτέρα να ξεκινήσουμε με ένα λευκό. Αισιοδοξία. Ωραία. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο σήμερα. Ε? Δεν έχει σήμα. Λοιπόν, ξέρεις, το βράδυ θα πάμε να πάρουμε στολή του σκι για να έρθουμε τη Δευτέρα με στολή του σκι που χαλάει ο καιρός. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για αυτό το χαλασμό. Θα πάμε να νοικιάσουμε μια στολή γιατί ούτε εγώ δεν έχω. Έχεις? Έχω καλή να έχω σκι, δεν ξέρω πού είναι τα τέσσερα. Γιατί δεν είναι δύσκολο, δεν κατάλαβα. Θα με μάθεις? Να, αλλά νοικιάσου τι μου κάνει εμένα. Τι μου αρέσει. Εγώ. Εγώ τι θα φορέσω. Τα πέθυλα. Σακούλα δείτε φίλοι. Σακούλα σκουπιδιών. Σακούλα σκουπιδιών. Για πες μου, Φανή, τη Δευτέρα τι γίνεται ακριβώς. Θα σας πω, έχω πολλά νέα, είμαι ενημερωμένη και για το Σαββατοκύριακο. Για τη Δευτέρα να μας πεις. Ας μην προτρέχουμε, να πούμε πρώτα τα σημερινά. Πες και σημερινά. Τα σημερινά. Είναι δυνατό να κάνει ένα μήνα καλό καιρό και να χαλάει τη Δευτέρα ο καιρός, πείτε μου. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Όλο τον ουρανό θα το δει. Όλο τον ουρανό θα το δει. Από εδώ. Έλα, για πάμε. Ξεκινώ και σας λέω ότι σήμερα στην Ευρώπη τα πράγματα θα είναι αρκετά σύννεφα, λίγα σύννεφα, χιόνι. Κοιτάξτε τώρα. Θέλω να ξεκινήσω. Λοιπόν, θέλω, όχι. Την Κοπενχάγη. Θέλω να σχολιάσω τον πρόλογο. Στην Ευρώπη τα πράγματα θα είναι σήμερα αρκετά σύννεφα, λίγα σύννεφα, χιόνι. Ναι. Λοιπόν, στην Κοπενχάγη, ξεκινώ με την Κοπενχάγη, όπου θα έχουμε χιόνι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 2 βαθμούς Κελσίου, τα μποφόρ θα είναι 3 και η άνεμη βόρειο-ανατολική. Στην Κοπενχάγη. Θα ήθελα να συνεχίσω με την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη 11 βαθμούς Κελσίου, 2 θα είναι τα μποφόρ και η άνεμη ανατολική, αρκετά συννεφάκια στην Κωνσταντινούπολη. Στη Λάρνακα, 12 βαθμούς Κελσίου και λίγα σύννεφα. Συνεχίζουμε με τη Λισαβόνα και το ταφουνάκι. Ποιος έχει φετίχ με τα παπούτσια σε αυτό το στούντιο? Σε ποιον αρέσουν τα παπούτσια της Μαρίας? Σε ποιον άλλον αρέσουν? Ποιος το κάνει αυτό συνέχεια? Ναι, ναι, πια. Λισαβόνα, 12 βαθμούς Κελσίου στη Λισαβόνα και αρκετά συννεφάκια. Και τέλος στο Λονδίνο, 5 βαθμούς Κελσίου και ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος όπως πάντα στο Λονδίνο. Συνεχίζουμε την Ελλαδίτσα που τόσο πολύ αγαπάμε. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι, μπορεί τώρα που δεν ξέρω αν έχετε βγει έξω, δεν ξέρω τώρα που θα πάτε, να είναι καλός ο καιρός, αλλά θα έχουμε σταδιακή επιδείνωση, ναι, με βροχές και καταιγίδες. Όπου από σήμερα. Σταματώ. Από σήμερα. Από σήμερα. Όπου θα κρατήσει και όλο το Σαββατοκύριακο αυτή η κακοκαιρία. Και αυτή η κακοκαιρία τη Δευτέρα θα δώσει το ξελαμπάδιασμα.
Δεν ξέρουμε. Αχ. Αχ. Τι γίνεται, αχ και βάχ βασανάκι μου. Θα δώσω το ξελαμπάδιασμα. Εν ολίγης. Ναι. Σε ολόκληρη την Ελλάδα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Ναι. Ναι. Σε μου κοροϊδέψεις, θα σε βάλω να πεις. Ναι. Συνεχίζουμε. Ναι. Σας είπα μια γενική πρόγνωση. Τώρα συνεχίζουμε. Ωραία. Για την Αττικούλα μας. Ναι, για πες μου. Παροδικές νεφώσεις στην Αττικούλα μας με βροχές από το απόγευμα και καταιγίδες το βράδυ. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι στο Σαρονικό και στο Νότιο Εβοϊκό θα βρουν νότιο-ανατολική. Εμείς μπορεί να χαλό καιρός, αλλά εμείς έχουμε αισιόδοξα τραγουδάκια. Καλοκαίρι. Για σκι! Στη Θεσσαλονίκη μας, όποτε βρίσκει ευκαιρία. Στη Θεσσαλονίκη μας λοιπόν θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, αυξημένες από το απόγευμα, βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική και εκεί. Έχω να σας πω για το Αιγαίο ότι οι άνεμοι θα είναι νότιο-νοτιοανατολική θυελώδης. Και στο Ιόνιο, για όσους βρεθείτε στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι θυελώδεις και ίσως φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Ναι. Τα 9 μποφόρ στο Ιόνιο. Τόσο πολύ. Κι όμως, θυελώδεις. 9 μποφόρ. Συνεχίζουμε με τις 5 υψηλότερες και τις 5 χαμηλότερες θερμοκρασίες για σήμερα. Στην Πάτρα την αγαπημένη, 21 βαθμούς Κελσίου. Γιατί είναι αγαπημένη σου η Πάτρα? Είναι επειδή είναι το καρναβάλι τώρα. Α, γι' αυτό. 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Άρτα, 21. Και συγκεκριμένα στο Κομπότι. Σε ποιο? Στο Κομπότι. 21 βαθμούς Κελσίου. Σας λέω ότι μπορεί να έχουμε υψηλές τώρα, αλλά από το απόγευμα χαλάει ο καιρός. Στο Κομπότι. Και θα κρατήσει μέχρι. Πού είναι το Κομπότι? Στην Πάτρα. Στην Πάτρα, λέω. Στην Άρτα. Ε, το Κομπότι. Είδες. Κάτω Αχαΐα, 21 βαθμούς Κελσίου. Πού πάτε καλέ? Κάτω Αχαΐα, 21 βαθμούς Κελσίου. Εδώ. Συνεχίζουμε με την Αχαΐα, 21. Και τέλος, στον Πύργο, 20 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε εντάξει με τις υψηλότερες? Πάμε στις χαμηλότερες. Στο Μέτσοβο, 6. Λατρεμένος προορισμός χειμερινό στο Μέτσοβο, 6. Στη Φλόρνο, τι λέει, στη Φλόρινα, 7, στον Ευρωκόπη, 5, στην Καστοριά, 5 και στην Έδεσα, 5. Έδεσα. Στην Έδεσα, 5. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα χαλάσει. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, χιόνια στα ορεινά. Και βροχές και καταιγίδες. Από το απόγευμα χαλάκι θα κρατήσει μέχρι Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και όπου πάμε. Με τρομάζεις. Γιατί? Με τις γνώσεις μου. Τον καιρό. Να τα. Ποιο είναι αυτό? Πόπο! Είχε και ένα τώρα βρήκε. Όχι. Όχι έτσι. Κάπως έτσι κάνανε, έτσι κάπως. Α, ναι, έτσι. Κάνε, κάνε. Έτσι κάνε, κάνε έτσι. Να τα. Και το πομπό που ήταν εκεί πάνω, ήταν εδώ. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Η άλλη χρυσή Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Νιστάζει, άκου τα πράγματα. Νιστάζω άσχημα. Σπύρο, νιστάζω άσχημα. Τα γλυκά του Σπύρου θα σε ξυπνήσουνε. Α, το ξέρατε. Λοιπόν, θα πω μια πληροφορία που άκουσα. Ότι το παγωτό παχαίνει πιο πολύ από όλα τα γλυκά, το ξέρατε? Δεν το πιστεύω εγώ, θα μας πει ειδικός. Παχαίνει, αλήθεια? Δεν το ξέρα. Το παγωτό παχαίνει πιο πολύ από όλα τα γλυκά. Γι' αυτό έχω γι' αυτό πάχυνα εγώ από το καλοκαίρι. Κατάλαβες τι έγινε? Αυτό είναι ο λόγος. Γιατί οι τούρτες που θα φτιάξουν? Μα η πάστα δεν έχει και το παντεσπάνι, βρε παιδί μου. Ψωμί.
Το καλά. Πιο πολύ. Μην δίνετε σημασία. Ότι παχαίνει η τάρτα και αυτά. Ναι. Αλλά πολύ το ωραία. Πάγω το λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το κορίτσι του καιρού που ήταν σήμερα εδώ λαμπάντα. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Την περιμένουμε τη Δευτέρα με το καλό να μας πει τα νέα του καιρού. Υγεία, να έχουμε ευτυχία. Και να ευτυχία. Και εμείς πάμε στην αγαπημένη μας παρέα. Του μεσημεριού. Δέστε. Πάμε στην παρέα του δέστε τους. Μια γλυκιά καλημέρα στον Νίκο, μια γλυκιά καλημέρα στη Μαρία, μια γλυκιά καλημέρα στην Κατερίνα και μια γλυκιά καλημέρα στον Νότι. Και αμέσως μετά είμαστε εδώ 2, 10, 9, 40, 7, 000. Τηλεφωνήστε διότι ο Πέρις είναι εδώ.